Πόσο πολύ μου αρέσουν οι αγρυπνίες. Αν μπορούσα θεσμικά, θα έκανα όλες τις ακολουθίες, όλες τις φορές, νύχτα. Έτσι τελούν τα μοναστήρια μας, έτσι τελούν οι ασκητές μας, να ξυπνάνε στις 2 τα μεσάνυχτα και να κάνουν τότε τις ακολουθίες. Την προσωπική τους προσευχή, τον κανόνα τους δηλαδή, το κομποσχήνι τους και μετά αρχίζουν τις ακολουθίες, το μεσονυκτικό, τον όρθρο, τις ώρες, τη λειτουργία. Και συνηθίζουν αυτοί να τελειώνουν ακριβώς την ώρα που φέγγει, που αρχίζει να φωτίζει και αφού έχουν κάνει ακολουθίες 3, 4, 5 ώρες πριν, πηγαίνουν για μεσημεριανό φαγητό εκείνη την ώρα. Το δεύτερο που ήθελα να το πω, δεν κρατιέμαι να το πω, κανονικά δεν θα έπρεπε να το πω, τι σας αφορά, είναι ότι χτες είχα μια υπέροχη επίσκεψη που μου γέμισε την καρδούλα. Όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη για ένα μεγάλο διάστημα, πνευματικός μου ήταν ο Παπαγιώργης από τον Άγιο Μινά. Υπέροχος παππούλης, υπέροχος. Ήρθε η ώρα μετά και ήρθα ως παππούλης κι εγώ, πνευματικός, και ήρθαν 2-3 από τα παιδιά του να εξομολογούνται σε μένα. Μέσα σε αυτούς ο Θανάσης και η Σοφρονία με τα μικρά τους. Έφυγαν όμως για την Αγγλία, όπως πολύ δυστυχώς από τους τόπους μας φύγανε για τον εξωτερικό, και ήρθαν χθες να μεθούνε. Πέταξα από τη χαρά. Η Σοφρονία που έχει το όνομα του Αγίου, του Νέου Αγίου, του Αγίου Σοφρονίου, είχε την τύχη να τη βαφτίσει ο ίδιος ο Άγιος, ο Άγιος Σοφρόνιος, στην Αγγλία. Εκεί είναι η δική της, είναι Κύπρια. Ο Κύπρια είναι Κυπρέα. Και έζησε τα παιδικά της τα χρόνια στα πόδια του Αγίου Σοφρονίου και τη δίδαξε πολλά και είχα εγώ την τύχη μετά να παίρνω από αυτά όταν τη γνώρισα. Και μου έκαναν μία πρόσκληση να πάω και να μείνω λίγο καιρό στο μοναστήρι αυτό. Πόσο πολύ χάρηκα. Δεν ξέρω αν μ' αξιώσει ο Θεός να πάω. Και μόνο που οι πατέρες εκεί μου κάνανε την πρόσκληση μέσω των παιδιών, εγώ χοροπήδησα μέσα μου από τη χαρά μου. Η Σοφρονία μου είπε και ένα άλλο, μια άλλη πληροφορία που δεν πίστευα ότι υπάρχει αυτή η πληροφορία. Για δέστε τώρα πώς ενώνονται τα πράγματα. Ξέρουν ότι εγώ έχω την τρέλα με τον Παλαβό και τον τρελό τον Παπαφώτη. Και μου λέει η Σοφρονία, 20 τόσα χρόνια πριν, παιδούλα, βρέθηκα στην πόλη και πήγα στο Πατριαρχείο να προσκυνήσω και εκείνη την ώρα έβγαινε από μέσα από το Πατριαρχείο ο Παπαφώτης. Και της είπανε εκεί οι πατέρες. Του ψιθύρισαν όλοι, λέει, που τον είδαν. Ήτανε από τα καλαμιές των ποδιών και κάτω τελείως ξυπόλυτος και εκεί. Και σκυφτός, ταπεινός, έτσι μου τον διηγήθηκε,
Και όταν μετά της έδειξα το βιβλίο μου, το επιβεβαίωσε, αυτός είναι. Και τι είπανε, λέει, όλοι γύρω-γύρω. Βγήκε από τον Πατριάρχη, τον προηγούμενο, που πήγε, λέει, να τον εξομολογήσει. Ο Παπαφώτης τον Πατριάρχη. Τι ταπεινός εκείνος ο Πατριάρχης. Αξιώθηκα και έζησα μια βδομάδα μέσα στο Πατριαρχείο. Τελείωνα το πανεπιστήμιο τότε. Είχα κάνα δυο μαθήματα να πάρω πτυχίο. Και φιλοξενήθηκα με τέσσερα άλλα παιδιά μέσα στο Πατριαρχείο. Και είδα την ταπεινότητά του, την απλότητά του, την αγάπη του. Τα μάτια του που έλαμπαν. Και σήμερα, χτες που άκουσα αυτό, ότι ένας Παπαφώτης με τόση αγιότητα και απλότητα καλούνταν από έναν μέγιστο πατριάρχη οικουμενικό να πάει να τον εξομολογήσει. Έτσι κάπως μπλέκουν οι αγιοσύνες, τα θαυματάκια, τα υπέροχα πράγματα. Δεν θέλει πολύ για να μπλέξει ένας Άγιος, να βρεθεί εδώ, να βρεθεί εκεί, να βρεθεί παραπέρα. Δεν θέλει πολύ. Λίγη ταπείνωση παραπάνω, πολύ αγάπη παραπάνω, λίγη απλότητα παραπάνω, πολύ υπομονή παραπάνω και εύκολα παίρνει χαρίσματα και δώρα αγιοσύνης. Το είπα και μια άλλη φορά, ταιριάζει να το πω γιατί τώρα έμαθα και ποιος ήταν ίσως ο πνευματικός του. Είχα πάει στο Πατριαρχείο τότε που φιλοξενήθηκα και ήταν 1984, οι μέρες 25 Μαρτίου, όπως είναι 28 Μαρτίου μεθαύριο. Και την ημέρα της 25 Μαρτίου ρωτήσαμε πού θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης και μας είπε ο Διάκονος, κανονίσαμε να έρθετε με αυτοκίνητο και τα πέντε παιδιά εκεί που θα λειτουργήσει ο Πατριάρχης, εκεί που θα είναι ο Πατριάρχης. Πήγαμε. Εγώ περίεργος έψαχνα που είναι ο Πατριάρχης. Ο Πατριάρχης ήταν μέσα στο ιερό και καθόταν εδώ σε μία καρέκλα, σε μία πολυθρονίτσα από πίσω, από την εικόνα. Πήγα μέσα και μου λέει, κάθισε παιδί μου, όχι δίπλα του έμεινε κενό. Κάθισε εκεί παιδί μου. Πέρασαν 4 ώρες ακολουθία. Δεν λειτουργήσε ο Πατριάρχης, λειτουργήσε ένας άλλος επίσκοπος. Δεν μίλησε ο Πατριάρχης 4 ώρες με κανέναν. Απόλυτη απλότητα και ταπείνωση και ησυχία. Δεν φορούσε τίποτα από τα διάσημα που φοράμε, όπως το σταυρό εμείς οι ιερείς, τα εγκόλπια, οι δεσποτάδες, το άλλο πάνω, το πανοκαλύμαυχο, δεν φορούσε τίποτα, ένα απλό ράσο, το αντιρρή, το μέσα. Ήρθε η ώρα να βγάλουν τα Άγια. Και τότε ο Πατριάρχης γονάτισε κάτω, στις πλάκες της παλιές του ναού, παλιός ναός, του Ευαγγελισμού, ακούμπησε το κεφάλι του στις πλάτες και το έκρυψε με τα χέρια του και έμεινε εκεί 20-25 λεπτά, μισή ώρα. Μπήκαν τα Άγια μέσα, δεν κουνήθηκε καθόλου. Κάποια στιγμή σηκώθηκε να πάει να φορέσει ένα απλό πετραχύλι και να κοινωνήσει. Και τι είδα κάτω στις πλάκες, τι είδα κάτω στα μάρμαρα. Ένα ποτηράκι ολόκληρο δάκρυα είχαν πλημμυρίσει μία πλάκα. Και λέω, Θεέ μου, εσύ ρε άθλιε, είπα στον εαυτό μου,
Έκλαψες ποτέ στο ναό? Ποτέ δεν έκλαψες. Έκλαψες ποτέ με την προσευχή σου? Ποτέ δεν έκλαψες. Τούτος εδώ ο Πατριάρχης γονάτισε, έκρυψε το πρόσωπο και το γέμισε δάκρυα. Έτσι ένιωθε τη λειτουργία του. Έτσι ένιωθε το Θεό του. Έτσι ένιωθε την προσευχή του. Έτσι ένιωθε η καρδούλα του. Σκέφτηκα πολλές φορές από τα τότε. Άραγε, γιατί έκλαψε εκείνη τη μέρα? Έκλαψε για ένα γένος που είναι σκλαβωμένο? Έκλαψε που δεν μπορούσε να φωνάξει εκείνη την ημέρα «Ζήτω 25 Μαρτίου» γιατί ήταν και είναι κάτω από τη σκλαβιά των Τούρκων? Και βλέπετε όμως ότι όσα χρόνια και αν πέρασαν, δεν κατάφεραν οι Τουρκαλάδες να διώξουν από εκεί κανέναν Πατριάρχη. Και μάλιστα στις μέρες μας, τούτος τώρα ο επόμενος, έφτασε να λειτουργάει μέχρι την Καπαδοκία, τον Πόντο και όλη τη Μικρά Ασία. Συνέχεια πάνε και ξαναπάνε, πάνε και ξαναπάνε επίσκοποι, ιερείς και διάκονοι και λειτουργάνε όλες τις παλιές εκκλησίες των Αγίων. Και μου έλεγε κάποιος, πήγαμε λέει στα Λύστρα βράδυ και ήρθε ένας από τους κρυπτοχριστιανούς και μου είπε, θα σας πάω εγώ σε ένα σπίτι για να που μυρίζει θυμιάμα τούτη την ώρα. Και πήγαμε λέει σε έναν πολύ παλιό ναό, κλειδωμένο, αμπαρωμένο. Μπήκαμε απαλού και φτάσαμε στο υπόγειο κάτω και το υπόγειο λειτουργούνταν εκείνη την ώρα μια γωνιά με 5-6 ανθρώπους και το μύρο λέει που εκεί ήταν ο τάφος του Αγίου, Αγίου Νικολάου, το μύρο πλημμύριζε. Πλημμύριζε παντού και τρελενόσουν από την ευωδία. Μια τέτοια ευωδία, σας το είπα και αυτό και άλλη φορά, έζησα στο Άγιον Όρος με έναν από τους κοντινούς Αγίους που δεν τον έχει ανάγει ακόμα η Εκκλησία μας στο Αγιολόγιο της, δεν τον έχει ανεβάσει στο Αγιολόγιο. Και όμως εμείς με τα παιδιά μου και 4-5 φίλους μας εκείνη τη μέρα πλησιάσαμε το καλύβι του παπά Σάββα του Πνευματικού, Άγιος που έζησε στο τέλος του προηγούμενου, του προ-προηγούμενου αιώνα και στις αρχές του προηγούμενου. Δεν μπορούσαμε να αντέξουμε εκείνη την ώρα πόσο ευωδίαζε. Ευωδίαζε σαν να είχαν χύσει λίτρα ολόκληρα από καλά αρώματα. Και όμως όταν φύγαμε από εκεί και γυρίσαμε ξανά στην επιστροφή, δεν υπήρχε καμία τίποτα ευωδία. Και όταν έβλεπα τα μάτια του πνευματικού μου να φεύγει από τη ζωή εκείνο το τελευταίο βράδυ, έβλεπα μέσα τους, ας είχε σχεδόν σκοτάδι στο θάλαμο που τον είχανε στο νοσοκομείο, έβλεπε φως να λάμπει μέσα στα μάτια του, γιατί έβλεπε τον ουρανό και ήταν έτοιμος να μπει μέσα. Γιατί σας τα είπα αυτά? Για να πούμε ότι δεν είναι ούτε ένας, ούτε δυο, ούτε τρεις, ούτε χίλιοι Άγιοι. Είναι πολλοί οι Άγιοι. Και οι τότε, σαν τον Άγιο Δημήτριο και τον Άγιο Λούπο, που γιορτάζουν σήμερα, που ήταν μαθητής του Αγίου Δημητρίου, και τον Άγιο Νέστορα, που γιορτάζει αύριο, και δεν ήταν
μόνον αυτοί οι τότε Άγιοι, είναι και οι μεταγενέστεροι, είναι και οι σύγχρονοι που ζουν, περπατάνε δίπλα μας, έχουνε Άγια ψυχή και περπατάνε και σηκώνουν σταυρούς και προσεύχονται για αυτούς και προσεύχονται και για μας και προσεύχονται και για όλους. Ας τελειώσω με ένα ακόμα παράδειγμα κρυμμένων Αγίων στην εποχή μας. Ο Παπαφώτης λοιπόν, και αυτό το διηγήθηκαν πάρα πολλοί που το είδαν από τους συνεργάτες του, κάθε τόσο έλεγε σε κανένα νεοκόρο, σε κανένα παιδί, σε κανέναν επίτροπο, όποιον είχε εύκαιρο, γέμισε κάρβουνα το θυμιατό και πάρε και μια χούφτα θυμιάμα και πάμε να περπατήσουμε στο βουνό. Ανεβαίναμε, λέει, πάνω από το Πλωμάρι, πάνω από τα άλλα τα χωριά και άρχισε να διαβάζει Τρισάγιο. Και τι έβλεπαν, λέει, τότε αυτοί που ήταν μαζί του. Χοροπήδαγαν, παπά μου, τα χώματα. Χοροπήδαγαν τα χώματα. Τι είναι αυτό, Παπαφώτη? Πού το βρήκαμε αυτόν το μέρος? Να, μωρέ, χτες το βράδυ, στον ύπνο μου, αυτό γινόταν στην προσευχή του, αυτός το κρύβε λίγο και το έκανε όνειρο, έρχεται εκείνος ο άλλος, ο Παλαβός, ο τρελός από την Αθήνα και μου λέει, θα πάρεις το δρόμο έτσι, 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 έτσι και θα πας στο τάδε χωράφι, στην τάδε γωνία, στο τάδε κάτω από το δέντρο. Και θα διαβάσεις, γιατί αυτούς έχουμε καιρό να τους διαβάσουμε. Και τι είναι αυτοί οι παππούλοι εδώ που χοροπηδάνε? Είναι αυτούς που τους έσφαξαν στα γεγονότα που γίνονταν κάθε τόσο οι Τούρκοι, είτε διάκοι, είτε παπάδες, είτε ψαλτάδες, είτε άνδρες, είτε γυναίκες, είτε λαϊκοί, είτε μικροί ή μεγάλοι. Να, βρε παιδί μου, σαν τον Άγιο Ραφαήλ που τους έθαψαν 600 χρόνια πριν και μας τους παρουσίασε τώρα ο Θεός. Μέσα σε αυτούς που παρουσίασε να επιβεβαιώσουν τα λείψανα των Αγίων Ραφαήλ, Ειρήνης και Νικολάου, της Ειρηνούλας και των δύο μεγαλυτέρων, ήταν και ο Παπαφώτης που είπε «αυτά είναι, είναι Άγιοι». Και γιατί, ρε Παπαφώτη, να πάμε να πάρουμε τώρα να τους ξεθάψουμε? Όχι, είπε ο Άγιος Πορφύριος, θα πετάξουν φλόγες, θα βγάλουν φωτιές αν τους ανοίξετε. Όταν θελήσει ο Θεός και η Παναγία, τότε θα βγουν ένας-ένας στην εποχή του, από εκεί που βρίσκονται. Και εκεί ρωτάω, εκεί που πηγαίνω στον Τρίγωνα και στο Πλωμάρι και στα Πάμφυλα, που είναι ο τόπος του γύρω-γύρω. Λέω, πολλοί πήγαν μαζί του στα βουνά? Κάθε τόσο, λέει, το έκανε. Άλλη φορά σε αυτό το μέρος και άλλη σε αυτό και άλλη σε αυτό και άλλη σε αυτό. Και μου είπε ένας παπάς από την Αθήνα, τώρα που ήμουνα κάτω, είχα ξαναπάει στην Αθήνα εγώ και ήμουνα και τυχερός και πέτυχα και προσκύνησα και τα λείψανα του Αγίου Ιωσήφ του Ησυχαστού και παρακολούθησα και 2-3 ωραίες ομιλίες. Το γερο Εφραίμ από τη Βατοπεδίου, το Χατζη Νικολάου το Δεσπότη, τον πατέρα Νικόλαο το Μεσογείας και τον Λουδοβίκο. Πήγα λοιπόν στον πατέρα Ματθαίο εκεί στην ενορία του και ήρθε ένας παππούλης ο οποίος μου είπε πολλά τέτοια γεγονότα με τους δικούς τους εκεί Αγίους, της Αθήνας τους Αγίους.
Ο Γεροπορφύριος έβγαζε και έβγαζε γεγονότα και πράγματα σαν να τα βλέπε στην τηλεόραση που γίνονταν τότε. Και το έλεγε αυτό και ο Γεροπαΐσιος πολλές φορές. Είδα το μαρτύριο της Αγίας Τάδε. Είδα το μαρτύριο του Αγίου Τάδε. Το βλέπε. Τους το χάριζε ο Θεός. Αυτό σημαίνει να καταργεί η χάρη του Θεού και τον τόπο και τον χώρο και τον χρόνο και τις φυσικές ικανότητες και δυνατότητες. Και να βλέπουν οι Άγιοι είτε μπροστά, γι' αυτό μας λένε κάποιοι προφητείες, είτε πίσω. Είτε πίσω. Αυτά που γίνανε. Να έχουμε λοιπόν τους Αγίους κοντά. Κοντά. Αν τους έχουμε τους Αγίους κοντά, μη φοβάστε τίποτα. Ό,τι πόνοι, ό,τι βάσανα, ό,τι ανηφόρες, ό,τι σταυροί κι αν έρχονται στην πλάτη μας, θα τους περάσουμε αν έχουμε τους Αγίους κοντά. Όλοι οι Άγιοι είχαν κάποιους Αγίους προς τα πίσω. Μέχρι τους προφήτες φτάνουμε. Και όταν δεν είχαν Αγίους, και όταν δεν είχαν Αγίους έρχονταν οι άγγελοι. Και όταν δεν είχαν κανένας, όπως εκείνος ο ασκητής, δεν θυμάμαι το όνομά του, δυστυχώς, πέθανε ο γέροντάς του και έμεινε μόνος του στην έρημο. Μόνος. Και τότε λέει, σε ποιον θα κάνω υπακοή, ποιον θα ακούω εγώ, ποιον θα υπακούω. Και τι του είπε ο Θεός, σε ποιον θα ακούς, σε ποιον θα ακούς, του είπε ο Θεός. Στο γαϊδαράκο σου. Και τον ρωτούσε το γάιδαρο, λέει, και το απαντούσε ο γάιδαρος, πόσες μετάνοιες θα κάνει, πόση νηστεία να κάνει, τι να κάνει, τούτο, εκείνο, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, όλα. Το απαντούσε ο γάιδαρος. Άντε, γιατί θα σας πω πολλά και...